Λοιπόν, καλημέρα. Θα προχωρήσουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας. Θα συνεχίσουμε μιλώντας σχετικά με τις γωνίες τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουμε, πώς μπορούμε δηλαδή να τις υπολογίσουμε, για να μπορέσουμε να καταλήγουμε τελικά στο να μπορούμε να υπολογίσουμε με κάποιο τρόπο το ηλιακό δυναμικό, αν θέλει, την ηλιακή ακτινοβολία σε μια συγκεκριμένη περιοχή η οποία μας ενδιαφέρει. Η ωριακή γωνία λοιπόν του ήλιου είναι η γωνιακή απόσταση ανάμεσα στον κύκλο της ώρας του ήλιου και στον τοπικό μεσημβρινό. Είπαμε λίγα πράγματα και νωρίτερα. Για ένα παρατηρητή λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται στη Γη, ο ήλιος φαίνεται σαν να μετακινείται γύρω από τη Γη, φυσικά εάν θεωρήσουμε ότι είναι σταθερός ο παρατηρητής, με ρυθμό 360 μοίρες σε 24 ώρες. Αυτό ανάγεται σε 15 μοίρες την ώρα ή 4 μοίρες ανά λεπτό. Το 4 σας θυμίζω ότι το έχουμε χρησιμοποιήσει και νωρίτερα στον υπολογισμό του ηλιακού χρόνου. Η ηλιακή ωριαία γωνία γίνεται 0 όταν ο ήλιος βρίσκεται στο τοπικό ηλιακό μεσημέρι. Όταν ο ήλιος δηλαδή βρίσκεται στο μέγιστο ύψος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μειώνεται κατά 15 μοίρες κάθε ώρα, ξεκινώντας από την ανατολή του ήλιου και φτάνει 0, είπαμε, στο ηλιακό μεσημέρι. Στη συνέχεια αυξάνεται ανά 15 μοίρες, άρα έχει αρνητικές τιμές τις πρωινές ώρες και θετικές τιμές τις απογευματινές. Ο υπολογισμός τώρα της γωνίας αυτής θα μπορούσε να γίνει, εάν πολλαπλασιάσω το 15, επί τη διαφορά του ηλιακού χρόνου, μείον 12, όπου 12 είναι το σημείο όπου μηδενίζεται, έτσι. Είναι το ηλιακό μεσημέρι. Άρα, αν θέλαμε να πούμε 2-3 παραδείγματα, εάν ο ηλιακός χρόνος, για παράδειγμα, στο οποίο ενδιαφερόμαστε να βρούμε το ωμέγα, είναι 10 η ώρα το πρωί, 10 η ώρα το πρωί ηλιακός χρόνος, τι τιμή θα είχε αυτή η γωνία? Μείον 30. Εάν είναι 1 η ώρα, για παράδειγμα, το ηλιακό μεσημέρι, η τιμή αντίστοιχα θα ήταν συν 15. Είναι απλώς ο υπολογισμός της. Η άλλη γωνία η οποία μας ενδιαφέρει και είναι σημαντική είναι το ηλιακό ύψος. Το ηλιακό ύψος είναι συμπληρωματική γωνία με την ηλιακή ζενιθιακή γωνία. Το ηλιακό ύψος είναι η γωνία η οποία σχηματίζεται από μία ευθεία η οποία ενώνει τον παρατηρητή με τον ήλιο και την προβολή της στο οριζόντιο επίπεδο. Αυτή λοιπόν η γωνία μπορεί να υπολογιστεί, συμβολίζεται συνήθως με α. Όσο αφορά τους συμβολισμούς, θα βρείτε στη βιβλιογραφία και διαφορετικούς και άλλους συμβολισμούς σχετικά με τις αντίστοιχες γωνίες στις οποίες αναφερόμαστε, έτσι. Εδώ λοιπόν εμείς το συμβολίζουμε με α, εφόσον είναι συμπληρωματικές οι γωνίες, το άθροισμά τους δηλαδή είναι ίσο με 90 μοίρες, το ημίτονο της μιας γωνίας είναι ίσο με το συνημίτονο της άλλης. Το θζ που βλέπετε εδώ πέρα είναι η ηλιακή ζενιθιακή γωνία. Οι ζενιθιακές γωνίες, είπαμε, είναι οι γωνίες οι οποίες σχηματίζονται σε σχέση με το τοπικό ζενίθ. Με μια ευθεία δηλαδή η οποία ξεκινάει από το σημείο που βρισκόμαστε και φεύγει κατακόρυφα. Άρα, εάν θεωρήσουμε ότι ο ήλιος ως προς τον παρατηρητή που είμαι εγώ βρίσκεται σε εκείνο το σημείο και αυτή εδώ είναι η ευθεία, η νοητή ευθεία η οποία ενώνει εμένα και τον ήλιο, η γωνία στο κάτω μέρος με το οριζόντιο επίπεδο είναι το ηλιακό ύψος. Και η γωνία αυτή με μια κατακόρυφη που φεύγει από μένα και πηγαίνει προς τα πάνω είναι η ηλιακή ζενιθιακή γωνία. Το ηλιακό ύψος έχει ελάχιστη τιμή 0. Πότε παίρνει 0? Στην Ανατολή και στη Δύση. Στην Ανατολή και στη Δύση λοιπόν του ηλίου έχουμε τιμή 0 για το α, και μπορεί να φτάσει μέχρι και 90 μοίρες. Το μέγιστο ηλιακό ύψος μέσα στη μέρα βέβαια εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου και σε ποια ημέρα μέσα στο χρόνο βρισκόμαστε. Είναι λοιπόν μία τιμή η οποία αλλάζει καθημερινά. Παίρνει μία ελάχιστη μέγιστη
Το μέγιστο δηλαδή ηλιακό ύψος παίρνει μια ελάχιστη τιμή κατά τη διάρκεια του χειμώνα και μια μέγιστη τιμή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτή η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου που βρισκόμαστε. Στο ηλιακό μεσημέρι, όπου το ω είναι ίσο με 0, θυμίζω ότι το ω είναι η ωριαία γωνία του ήλιου, στο ηλιακό μεσημέρι όπου το ω είναι ίσο με 0, μπορούμε εμείς, κοιτάξτε, να υπολογίσουμε τη μέγιστη τιμή του α, η οποία είναι ίση, σύμφωνα με αυτή την εξίσωση, αν βάλω όπου ω ίσο με 0, με το συνημείτονο της διαφοράς πιανού πράγματος του γεωγραφικού πλάτους, το φ είναι το γεωγραφικό πλάτος του τόπου στο οποίο βρισκόμαστε, μείον το δέλτα, όπου θυμίζω ότι το δέλτα είναι η ηλιακή απόκληση, είναι δηλαδή η γωνία η οποία σχηματίζεται, όπως είπαμε, από μία νοητή ευθεία η οποία ενώνει τα κέντρα γης και ήλιου και το επίπεδο του ησημερινού και μεταβάλλεται, θυμίζω, από συν 23,5 περίπου μέχρι μείον 23,5 κατά τη διάρκεια του έτους. Και έχουμε δει πώς είναι ο υπολογισμός της για κάθε ημέρα του έτους. Άρα, έχοντας υπολογίσει το δέλτα και γνωρίζοντας σε ποιο γεωγραφικό πλάτος με ενδιαφέρει να κάνω τον υπολογισμό, μπορώ εγώ να υπολογίσω το μέγιστο ηλιακό ύψος, που προφανώς είναι μία τιμή για κάθε μέρα. Πού θα μπορούσα να αξιοποιήσω εγώ το μέγιστο ηλιακό ύψος? Όσο αφορά τα κτίρια, το αξιοποιώ όταν θέλω να υπολογίσω ποια είναι η επιθυμητή διείσδυση του ήλιου μέσα στο χώρο, τοποθετώντας για παράδειγμα πρόβολους έξω από τα παράθυρα. Τι κλίση δηλαδή θα πρέπει να έχουν ή αν θέλετε τι μήκος θα πρέπει να έχουν, ούτως ώστε ο ήλιος να μπορεί να μπαίνει με μεγάλες γωνίες μέσα, να διεισδύει δηλαδή πολύ μέσα στο χώρο και αντίστοιχα το καλοκαίρι να εμποδίζω τη διείσδυσή του μέσα στο χώρο. Για να κάνω λοιπόν αυτόν τον υπολογισμό χρειάζομαι προφανώς τις γωνίες του ηλιακού ύψους. Επίσης, το ηλιακό ύψος μου χρειάζεται και μάλιστα το ελάχιστο, η μικρότερη τιμή του μέγιστου ηλιακού ύψους κατά τη διάρκεια του έτους, όταν υπολογίζω στα φωτοβολταϊκά την απόσταση που θα πρέπει να έχει η μία συστοιχεία φωτοβολταϊκών από την άλλη. Το ένα πάνελ το οποίο μπαίνει υπό κλίση, για παράδειγμα, για να μην σκιάζει το επόμενο που βρίσκεται πίσω του, θα πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια απόσταση, ούτως ώστε το ένα κατά το ηλιακό μεσημέρι να μην σκιάζει το άλλο. Ο υπολογισμός αυτός όμως γίνεται για την ημέρα του έτους που έχω το ελάχιστο ηλιακό ύψος. Είναι κατανοητό λοιπόν πού μπορεί να μας χρειαστεί αυτός ο υπολογισμός. Τώρα, εδώ πέρα βλέπετε αυτό που είπαμε και πριν σχετικά με το ηλιακό ύψος, πώς μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους. Θέλω να προσέξετε λίγο αυτά τα τρία διαγράμματα. Εδώ είναι η ηλιακή τροχιά μέσα στην ημέρα κατά το θερινό ηλιοστάσιο, κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο και στην ησημερία. Στο θερινό ηλιοστάσιο είπαμε ότι ποιο είναι το χαρακτηριστικό. Έχουμε τη μέγιστη διάρκεια ημέρας. Στο χειμερινό ηλιοστάσιο έχουμε τη μικρότερη διάρκεια ημέρας και στην ησημερία έχουμε ίση διάρκεια ημέρας και νύχτας. Αυτό λοιπόν που βλέπετε στα διαγράμματα καταρχήν είναι πώς μεταβάλλεται το ηλιακό ύψος. Βλέπετε λοιπόν ότι το μέγιστο ηλιακό ύψος που έχουμε στο θερινό ηλιοστάσιο είναι 75,5 περίπου μοίρες, 28 μοίρες, 29 μοίρες περίπου στο χειμερινό ηλιοστάσιο, είναι λιγότερο από το μισό και 50 μοίρες περίπου κατά την ησημερία. Αυτή είναι η μεταβολή λοιπόν του ηλιακού ύψους και βλέπετε πώς μεταβάλλεται βέβαια και οι σκιές που αφήνουν τα αντικείμενα σε αυτές τις τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό να παρατηρήσετε είναι από πού ξεκινάει η ανατολή και πού καταλήγει να δει ο ήλιος σε αυτές τις τρεις διαφορετικές περιόδους. Αυτό λοιπόν που παρατηρείτε είναι ότι για ένα παρατηρητή, και
ας μην μπούμε για παρατηρητή, για μια επιφάνεια. Ας πούμε ότι είναι μια φωτοβολταϊκή επιφάνεια. Βλέπετε ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εδώ βρισκόμαστε, ο ήλιος ανατέλει και δει μπροστά από το επίπεδο της επιφάνειας. Σωστά. Που σημαίνει ότι η επιφάνεια, εφόσον δεν υπάρχει άλλο εμπόδιο, θα βλέπει τον ήλιο, όταν βρίσκεται υποκλίση πάντα, όλη την ημέρα. Όταν όμως βρισκόμαστε σε θερινό ηλιοστάσιο, αν θέλετε τις καλοκαιρινές μέρες, όπου έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας από τη νύχτα, ο ήλιος ανατέλει και δει πίσω από τις επιφάνειες. Άρα, όταν βρίσκεται υποκλίση μία επιφάνεια, θα πρέπει να μπορώ εγώ να υπολογίσω, εκτός από την ανατολή και δύση του ηλίου, την ανατολή και τη δύση του ηλίου σε σχέση με την επιφάνεια. Από ποια ώρα δηλαδή θα ξεκινήσει να βλέπει ο ήλιος την επιφάνεια, ή αν θέλετε η επιφάνεια τον ήλιο, και μέχρι ποια ώρα θα συνεχίσει να ισχύει αυτό. Και φυσικά, κατά την ησημερία βλέπετε ότι έχω την ανατολή και δύση του ηλίου ακριβώς στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η επιφάνεια. Αυτά βέβαια με ενδιαφέρουν, όπως σας είπα, για τις επιφάνειες οι οποίες βρίσκονται υπό κλίση. Όσο αφορά τώρα τον υπολογισμό της διάρκειας της ημέρας, αυτό μπορεί να μας βοηθήσει η ωριαία γωνία του ήλιου. Στην ανατολή λοιπόν και στη δύση, γιατί για να υπολογίσω εγώ τη διάρκεια της ημέρας, χρειάζομαι να ξέρω ποια ώρα, ποια είναι η ωριαία γωνία όπου θα ανατείλει ο ήλιος και ποια είναι η αντίστοιχη ωριαία γωνία όπου θα δύσει ο ήλιος. Στην ανατολή λοιπόν και στη δύση, το α, είπαμε ότι το ηλιακό ύψος είναι ίσο με 0. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα, η ωριαία γωνία, ο δείκτης S που βάζω εδώ πέρα, αφορά την ανατολή ή δύση του ήλιου. Μην ξεχνάτε ότι είπαμε ότι όση ώρα χρειάζεται ο ήλιος να διανύσει την απόσταση από ανατολή σε ηλιακό μεσημέρι, τόση ώρα χρειάζεται και από ηλιακό μεσημέρι σε δύση. Άρα είναι μία συμμετρική τροχιά. Εδώ λοιπόν, αυτό υπολογίζεται ως τόξος ημιτόνου, πιανού πράγματος, μείον της εφαρτωμένης φ, όπου φ είναι το γεωγραφικό πλάτος του τόπου, επί την εφαπτωμένη δέλτα, όπου δέλτα είναι η ηλιακή απόκληση. Το θετικό πρόσημο λοιπόν, αν βάλω θετικό πρόσημο, υπολογίζω την ωριαία γωνία στην δύση του ήλιου και αν βάλω αρνητικό πρόσημο στην ανατολή του ήλιου. Άρα είναι ένας υπολογισμός που χρειάζεται να τον κάνω μία φορά. Μπορώ λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να υπολογίσω τη διάρκεια της ημέρας. Και όταν λέω διάρκεια της ημέρας, επισημαίνω ότι αναφέρομαι από ανατολή σε δύση. Είναι 2 φορές αυτό που υπολόγισα για το ωμέγα-S, 2 φορές, διαιρεμένο δια 15. Γιατί 15, γιατί είναι 15 μοίρες ανά ώρα. Εντάξει, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορώ οποιαδήποτε μέρα του έτους, όπου το καθορίζει, με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται το δέλτα, και για οποιοδήποτε μέρος στη Γη, το φ, να υπολογίζω ποια είναι η διάρκεια της ημέρας σε ώρες. Φυσικά, με αυτόν τον τρόπο υπολογίζω και ποια είναι η ώρα ανατολής και δύσης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ώρα ανατολής και δύσης αλλάζει για κάθε γεωγραφικό πλάτος. Εντάξει, άρα άλλη πραγματική ώρα ανατολής δύσης έχει κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη και άλλοι κάποιος ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι οι ώρες της ημέρας, αν υπάρχει ηλιοφάνεια που... Είναι η διάρκεια, όχι απαραίτητα ηλιοφάνεια, που ξεκινάει, που ανατέλει και δει ο ήλιος. Εντάξει, είναι η ώρα ανατολής και η ώρα δύσης. Είναι η διαφορά μεταξύ δύσης και ανατολής. Αυτή είναι η ώρα. Όπως είπαμε, όσο αφορά την ηλιοφάνεια,
έχουμε τη διάρκεια ηλιοφάνειας, η οποία μας δείχνει πόσες ώρες μέσα στη μέρα και καταγράφεται με όργανα αυτή η τιμή, υπάρχει άμεση ακτινοβολία και μάλιστα πάνω από μια συγκεκριμένη τιμή. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα, έτσι, γιατί μπορεί διάρκεια ηλιοφάνεια σε μία μέρα να έχουμε μηδενική. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η διάρκεια της ημέρας είναι μηδενική επίσης, ναι. Το μέρα με δίχτυες διαφοροποιείται από το μέρα που είπαμε πριν. Η μόνη διαφοροποίηση είναι ο ίδιος υπολογισμός, μόνο που εδώ όπως το έχω κάνει πράξεις. Τι πράξεις, έβαλα όπου α ίσο με 0, έκανα πράξεις και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν υπολόγισα το ωμέγα συγκεκριμένα για την Ανατολή και συγκεκριμένα για τη Δύση. Εντάξει. Είναι η ίδια όμως γωνία, είναι η ωριαία γωνία του ήλιου. Αυτό δηλαδή αν το δείξουμε σε ένα σχήμα, αυτή είναι η τροχιά του ήλιου. Εδώ είναι ο παρατηρητής. Η γωνία αυτή λοιπόν αλλάζει. Εδώ είναι το ωμέγα S. Ωμέγα S. Ωμέγα ίσον με 0. Εντάξει. Βέβαια εδώ έχει πρόσημο συν και πλην, έτσι. Εδώ έχει αρνητικό πρόσημο και εδώ έχει θετικό πρόσημο. Αυτό που υπολογίζω λοιπόν είναι αυτή εδώ η ώρα, η οποία είναι συμμετρική της αντίστοιχης για τη Δύση, έτσι. Οπότε η διάρκεια αυτή, αν υπολογίσω από 0, από μείον, ας πούμε ότι είναι μείον 5, 6, 15, 30, 4, 9, μείον 90 μοίρες, αν είναι, μπορεί να είναι μείον 90 μοίρες για παράδειγμα, έτσι. Άρα από εδώ έως εδώ, διαρώ το μείον 90 δια 15, βρίσκω πόσες ώρες είναι, το πολλαπλασιάζω επί 2 και αυτή είναι η διάρκεια της ημέρας. Το καταλάβαμε? Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ως προς τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, η ηλιακή αζιμούθια γωνία, που επίσης είναι μια γωνία η οποία μας ενδιαφέρει, είναι το σύμβολό της γάμα S, όπως βλέπετε, και το ημίτονο της γωνίας αυτής υπολογίζεται από το συνημίτονο της ηλιακής απόκλησης, δέλτα, επί το ημίτονο της ωριαίας γωνίας του ήλιου, το ωμέγα, προς το συνημίτονο της αλφα γωνίας, όπου είναι το ηλιακό ύψος. Άρα, εάν έχω ηλιακή απόκληση, ηλιακό ύψος και ωριαία γωνία του ήλιου, μπορώ να υπολογίσω εγώ την ηλιακή αζιμούθια γωνία. Που τι μου δείχνει? Μου δείχνει ποια είναι η απόκληση του ήλιου από τον νότο. Όταν λοιπόν ο ήλιος βρίσκεται πάνω από τον νότο, που σημαίνει ότι έχει το μέγιστο ύψος. Όταν λοιπόν το γάμα είναι ίσο, το γάμα S είναι ίσο με 0, το S εδώ το παίρνει για να δείξει ότι είναι η αζιμούθια γωνία του ήλιου. Γιατί υπάρχει αντίστοιχη αζιμούθια γωνία και της επιφάνειας. Το 0 λοιπόν το παίρνει όταν ο ήλιος βρίσκεται πάνω από τον νότο, παίρνει αρνητικές τιμές στην Ανατολή και θετικές τιμές στη Δύση. Άρα όταν ο ήλιος βρίσκεται πάνω από τον νότο έχω την αζιμούθια γωνία που είναι ίση με 0, το ηλιακό ύψος που έχει τη μέγιστη τιμή και την ωριαία γωνία του ήλιου, η οποία έχει, είναι ίση με 0. Κατανοητό? Δηλαδή η αζιμούθια γωνία παίρνει και αρνητικές τιμές. Ακριβώς. Και γιατί δεν φαίνεται εκεί στην άμεσος? Τι εννοείς? Λέει ότι κυμαίνεται από 0 μέχρι 180. Μην ξεχνάς όμως... Ναι, είναι η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή που παίρνει. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το διάστημα παίρνει και αρνητικές τιμές και θετικές τιμές. Πώς είναι η ελάχιστη τιμή που παίρνει και αρνητικές τιμές? Όχι, κατάλαβα τι εννοείται. Η
τιμή, αυτό το 180 είναι συμ... Ναι, ναι, ναι. Τι εννοείται? Όχι, όχι, όχι. Το γάμα S αφορά καθαρά την απόκληση που έχουμε από τον, από τον Νότο. Καθαρά αυτό, δεν υπάρχει άλλη σχέση. Άρα, εάν αποτυπώσουμε, κοιτάξτε, αν αποτυπώσουμε το επίπεδο, να σβήσω αυτό εδώ. Εδώ είναι ο βοράς, έτσι, και ας πούμε ότι ο ήλιος, η προβολή δηλαδή της ευθείας που ενώνει τον παρατηρητή με τον ήλιο, είναι για οποιαδήποτε σημείο, ανάλογα με τη θέση του ήλιου. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η προβολή της ευθείας που ενώνει τον παρατηρητή με τον ήλιο στο επίπεδο. Και αυτό που βλέπω εδώ πέρα λοιπόν είναι το έδαφος, το επίπεδο, έτσι. Στην Ανατολή λοιπόν παίρνει αρνητικές τιμές, εδώ λοιπόν είναι μείον γάμα S, εδώ είναι συν γάμα S, εδώ είναι με 0, η αλήθεια είναι δεν αποδίδεται σωστά αυτό το 0 έως 180 που λέμε, και θα μπορούσε να πάρει στην πραγματικότητα τιμές οι οποίες, εδώ είναι το γάμα S ίσον με 180. Εδώ είναι συν 90, εδώ είναι μείον 90 μοίρες, έτσι. Να σας δείξω τώρα λίγο αυτές τις γωνίες σε ένα λίγο πιο κατανοητό σχήμα τρισδιάστατο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά, είναι λίγο περίεργο στον πίνακα. Λοιπόν, αυτό που έχουμε λοιπόν είναι η επιφάνεια, η οποία βρίσκεται υπό κλίση. Η επιφάνεια δεν κοιτάει ακριβώς τον νότο, έχει μία μικρή στροφή προς την ανατολή. Εντάξει. Η γωνία λοιπόν, το πόσο είναι η απόκλησή της από τον νότο, μας το δίνει η γωνία αυτή εδώ, η μείον γάμα, είναι αρνητική γιατί είναι προς την ανατολή. Το ίδιο ισχύει δηλαδή ότι για τον ήλιο ισχύει και για τις επιφάνειες. Και είναι σταθερή καθώς η επιφάνεια δεν κινείται. Η επιφάνεια δεν κινείται, είναι σταθερή, έτσι. Και κοιτάει προς, λίγο προς την ανατολή. Η γωνία λοιπόν είναι αυτή μειον γάμα. Ο ήλιος εδώ βρίσκεται στην ανατολή. Σε αυτή εδώ τη θέση η ηλιακή αζημούθια γωνία είναι μείον γάμα S. Έχει τιμή μείον γάμα S. Στη συνέχεια ο ήλιος θα αρχίσει να κινείται προς την δύση, έχοντας το μέγιστο ηλιακό ύψος πάνω από τον νότο, και στη συνέχεια σταδιακά αρχίζει και πέφτει λοιπόν από την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ την κίνηση που κάνει. Το βλέπετε? Ξεκινάει λοιπόν ο ήλιος και κάνει αυτή την τροχιά μπροστά από την επιφάνεια, οπότε σταδιακά αυξάνει το ηλιακό ύψος, μειώνεται η ηλιακή ζενιθιακή γωνία, είπαμε ότι το άθροισμά τους είναι 90 μοίρες, έτσι, αυξάνεται η μία, μειώνεται η άλλη, και μεταβάλλεται και η γωνία, η ηλιακή αζημούθια γωνία. Αυτό λοιπόν φαίνεται. Φτάνω λοιπόν σε αυτό το σημείο όπου πλησιάζω στο μέγιστο ηλιακό ύψος, πλησιάζω στο μεσημέρι. Η γωνία γάμα S βλέπετε ότι γίνεται πάρα πολύ μικρή, μηδενίζεται πάνω από τον νότο. Εκεί έχω πάνω από τον νότο, εδώ. Σε αυτό το σημείο λοιπόν τι έχω? Έχω τη γάμα S που είναι 0. Το ηλιακό ύψος το οποίο έχει πάρει τη μέγιστη τιμή, γιατί πλέον ο ήλιος θα αρχίσει να δει, και την ηλιακή ζενιθιακή γωνία που έχει πάρει την ελάχιστη τιμή. Γιατί μετά θα αρχίσει να μεγαλώνει, μέχρι να γίνει 90 μοίρες. Η ηλιακή ζενιθιακή γωνία,
όταν ο ήλιος θα δύσει ή όταν ανατέλει, είναι ίση με 90 μοίρες. Γιατί το α, το ηλιακό ύψος, το ηλιακό ύψος είναι ίσο με 0. Άρα, αρχίζει λοιπόν και δύει ο ήλιος. Βλέπετε πως αυξάνει η αζημούθια, η ηλιακή αζημούθια γωνία. Το α μειώνεται, έως ότου λοιπόν φτάσουμε στη δύση του ήλιου. Έγινε κατανοητό? Πείτε το λοιπόν άλλη μία φορά, πώς κινείται ο ήλιος και πώς μεταβάλλονται οι γωνίες στις οποίες αναφερόμαστε. Και στη συνέχεια έρχεται λοιπόν από την άλλη πλευρά και δει. Υπάρχει κάποια ερώτηση που θέλει να κάνετε μέχρι εδώ? Αυτό το βιντεάκι θα σας το ανεβάσω και πάνω στην πλατφόρμα, ούτως ώστε να μπορείτε να το έχετε και να έχετε μία τρισδιάστατη εικόνα σχετικά με αυτές τις γωνίες, έτσι. Λοιπόν, τις γωνίες αυτές μπορούμε όμως να τις πάρουμε και από ένα ηλιακό διάγραμμα. Να ξέρετε ότι υπάρχουν εργαλεία στο διαδίκτυο, online εργαλεία, τα οποία σύμφωνα με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου και μήκος που βάζετε, μπορούν να σας φτιάξουν ένα τέτοιο διάγραμμα από το οποίο μπορείτε να πάρετε χρήσιμες εσείς πληροφορίες για τους υπολογισμούς. Όπως για παράδειγμα, ποιο είναι το μέγιστο ηλιακό ύψος στο συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος, ποιο είναι το ελάχιστο μέγιστο ηλιακό ύψος κατά τη διάρκεια του έτους. Και αυτά λοιπόν εδώ τα διαγράμματα βλέπετε ότι δείχνουν κάθε φορά ποια είναι η τροχιά του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για επιλεγμένες ημερομηνίες, εδώ λέει 21 Οκτωβρίου, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος. Σε συγκεκριμένες λοιπόν ημερομηνίες μπορώ να έχω εγώ την πορεία του ήλιου από ανατολή σε δύση και για διάφορες ώρες υπάρχουν αυτές οι γραμμές, οι οποίες είναι γραμμές που αντιπροσωπεύουν την ώρα της ημέρας και μάλιστα τον ηλιακό χρόνο, είναι η ηλιακή ώρα, έτσι, όπου μπορώ να δω για παράδειγμα ακόμα και την ώρα ανατολής ή δύσης του ήλιου, εφόσον ξεκινάω από την ανατολή και υπολογίζω ποια ώρα αναφέρεται στο συγκεκριμένο σημείο, εκεί δηλαδή όπου το ηλιακό ύψος είναι 0, και στη συνέχεια μπορώ να έχω το ηλιακό ύψος, το βλέπετε, όπου στην περιοχή, είναι η περιοχή της Αθήνας τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο συγκεκριμένο διάγραμμα, βλέπετε ποιο είναι το μέγιστο ηλιακό ύψος για το γεωγραφικό πλάτος 37,54 μοίρες που έχουμε βάλει και ποιο είναι το ελάχιστο μέγιστο ηλιακό ύψος. Το καταλάβαμε? Άρα μπορώ να έχω το ηλιακό ύψος, φυσικά την ηλιακή ζενιθιακή γωνία, η οποία είναι συμπληρωματική της. Μπορώ να έχω επίσης και την ηλιακή αζημούθια γωνία κάθε φορά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτές λοιπόν είναι οι πληροφορίες στις οποίες μπορώ να πάρω ένα τέτοιο ηλιακό διάγραμμα. Φυσικά, σε επόμενη φάση αυτά τα ηλιακά διαγράμματα χρησιμοποιούνται και για να υπολογίσουμε το σκιασμό στις επιφάνειες. Ποιες ώρες δηλαδή σκιάζονται οι επιφάνειες, σκιάζονται οι επιφάνειες αν είναι ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, από εμπόδια τα οποία βρίσκονται μπροστά, κοιτώντας δηλαδή προς τον νότο, προς την κατεύθυνση του νότου. Οι γωνίες όμως, οι επιφάνειες, όπως είπαμε και νωρίτερα, τις τοποθετούμε συνήθως υποκλίση. Σωστά. Άρα, υπάρχουν και άλλες γωνίες οι οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και είναι λίγο διαφορετικός ο υπολογισμός κάποιων γωνιών όσο αφορά τους υπολογισμούς επιφανειών υποκλίση. Η πρώτη γωνία λοιπόν που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι η γωνία Β, όπου είναι η κλίση της επιφάνειας. Έχετε δει και στους ηλιακούς συλλέκτες, για παράδειγμα, που πιθανόν να έχετε δει επάνω στις ταράτσες, όλοι οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται με μία κλίση.
Ποιος είναι ο σκοπός της κλίσης αυτής? Ακριβώς, να έχω τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Τη μέγιστη δυνατή για ποιο χρονικό διάστημα? Γιατί όπως είπαμε, είναι άλλη τελικά η καλύτερη γωνία που μπορεί να βάλει κάποιος να τοποθετήσει μια επιφάνεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα και διαφορετική κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Γιατί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αλλάζει το ηλιακό ύψος. Με ποιο τρόπο θα είχα εγώ τη μέγιστη ενεργειακή αξιοποίηση του ήλιου? Θα μπορούσα να πάρω δηλαδή τη μέγιστη ηλιακή ενέργεια σε όλο το χρόνο. Τι εννοεί το καλοκαίρι και το χειμώνα? Μιλάω για ποια κλίση. Με τι, ναι. Αν υπήρχε ένα σύστημα το οποίο να ρυθμίζει το πάντελο. Ακριβώς. Ακριβώς. Για να έχω εγώ τη μέγιστη καταρχήν ηλιακή ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται η επιφάνεια να ακολουθεί τον ήλιο. Δηλαδή, η επιφάνεια να βλέπει πάντα κάθετα τον ήλιο. Το πόσο κάθετα λοιπόν βλέπει η επιφάνεια τον ήλιο, μου τη λέει η γωνία πρόσπτωσης. Αυτή εδώ η γωνία πρόσπτωσης. Άρα, εάν μπορούσα να έχω αυτή τη γωνία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ίση με μηδέν, τότε θα είχα και τη μέγιστη ενεργειακή αξιοποίηση του ήλιου. Γιατί ο ήλιος θα έπεφτε πάντα κάθετα στην επιφάνειά μου. Όμως αυτό δεν συμβαίνει κατά κανόνα, γιατί τις επιφάνειες εμείς τις τοποθετούμε σε μια συγκεκριμένη κλίση. Το ερώτημα είναι λοιπόν, θα δώσουμε μεγάλη κλίση στην επιφάνεια, οπότε θα βλέπει τον ήλιο πιο κάθετα το χειμώνα? Θα δώσω μικρή κλίση στην επιφάνεια, οπότε θα βλέπει τον ήλιο πιο κάθετα το καλοκαίρι? Και ποια μπορεί να είναι αυτή η ενδιάμεση κατάσταση? Εξαρτάται και με τις ανάγκες του ήλιου. Πολύ σωστά. Εάν για παράδειγμα έχετε εσείς εγκατεστημένο έναν ηλιακό συλλέκτη σε μια εξοχική κατοικία, όπου εκεί πηγαίνετε μόνο το καλοκαίρι, ή αν θέλετε φωτοβολταϊκά, που πάτε μόνο το καλοκαίρι, τι θα επιλέγατε ως γωνία κλίσης? Μία μικρή γωνία, έτσι. Αυτή η μικρή γωνία είναι της τάξης των 10 με 15 μοιρών. Ούτως ώστε η επιφάνειά σας, και εξαρτάται πάντα από το γεωγραφικό πλάτος, το επισημαίνω αυτό, η επιφάνειά σας λοιπόν για να αξιοποιήσετε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μεγαλύτερα ποσά ενέργειας, θα πρέπει να έχουν μικρές κλίσεις. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εάν είχατε δηλαδή ένα σπίτι σε ένα βουνό κάπου και θέλατε και το χρησιμοποιείτε μόνο στις χειμερινές σας διακοπές, τότε λοιπόν θα επιλέγατε μεγάλη κλίση, της τάξης των 50, 55 ή 60 μοιρών, ανάλογα. Πάντα με το γεωγραφικό πλάτος. Και έχουμε λοιπόν και την ενδιάμεση κατάσταση, η οποία ενδιάμεση κατάσταση από τι εξαρτάται? Εξαρτάται από το ποια περίοδο του έτους έχετε εσείς μεγαλύτερη ανάγκη την ενέργεια την οποία αξιοποιείτε από τον ήλιο. Τι εννοώ? Ας πάρουμε το παράδειγμα του ηλιακού συλλέκτη. Ο ηλιακός συλλέκτης, ο ηλιακός θερμοσύμφωνας όπως τον ονομάζουμε, τι κάνει? Παράγει ζεστό νερό, σωστά? Πότε έχω μεγαλύτερη ανάγκη σε ζεστό νερό? Κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Άρα το καλοκαίρι, εκ των πραγμάτων, όπως και να τοποθετήσετε, συσσαγωγικά το όπως, πάλι θα έχετε απόδοση. Αν έχω για παράδειγμα τοποθετημένα φωτοβολταϊκά σε ένα σπίτι, πότε χρειάζομαι μεγαλύτερη ενέργεια? Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Είναι ηλεκτρική ενέργεια. Τη χρειάζομαι συνέχεια. Άρα θα επιλέξω μία γωνία η οποία θα μου δώσει μέγιστη ενεργειακή παραγωγή όλη τη διάρκεια του έτους. Η διαφορά λοιπόν σε αυτά τα δύο παραδείγματα που σας έδωσα, και ίσως να το έχετε προσέξει, η βέλτιστη γωνία για να τοποθετήσετε φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα μιλάμε για εδώ στην Ελλάδα, είναι της τάξης των 25 μοιρών. Ενώ έχετε δει ότι οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται πιο ψηλά από τις 25 μοίρες. Γιατί πιο ψηλά? Γιατί έτσι αξιοποιώ περισσότερο τους μήνες του χειμώνα. Το καλοκαίρι ούτως ή άλλως έχω παραγωγή από τον ηλιακό συλλέκτη ζεστού νερού. Και στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, ομολογουμένως, οι εντάσεις ηλιακής ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερες το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Άρα συνολικά μέσα στο χρόνο η κλίση που δίνω εγώ
σε μία επιφάνεια η οποία θέλω να την αξιοποιήσω όλη τη διάρκεια του έτους, επιλέγω να τίνει περισσότερο προς τις μικρές μοίρες, ούτως ώστε να αξιοποιώ περισσότερο ηλιακή ακτινοβολία η οποία έχει μεγαλύτερες εντάσεις, δηλαδή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι κατανοητό. Αυτό σας το λέω γιατί και στις εξετάσεις πολλές φορές βάζουμε αντίστοιχες τέτοιες ερωτήσεις, κρίσεως, πώς θα τοποθετούσατε, δηλαδή σε τι κλίση θα τοποθετούσατε μία επιφάνεια για μία εξοχική κατοικία η οποία χρησιμοποιείται το καλοκαίρι, μία επιφάνεια, μία κατοικία η οποία αξιοποιείται το χειμώνα, καθ' όλη τη διάρκεια, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας και ούτω καθεξής. Θέλω να έχετε στο μυαλό σας δηλαδή αυτές τις διαφορές και στο πώς επιλέγω γενικά, γιατί προφανώς στη συνέχεια πάμε σε υπολογισμούς, έτσι, και βλέπουμε ποια είναι η βέλτιστη κλίση. Ή μπορεί να έχουμε περιορισμούς κιόλας. Όταν, για παράδειγμα, θέλω να τοποθετήσω φωτοβολταϊκά σε μια κεραμοσκεπή η οποία έχει συγκεκριμένη κλίση, προφανώς προσπαθώ να αξιοποιήσω την κλίση της σκεπής, έτσι. Δεν επιλέγω μια τελείως διαφορετική. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν στη γωνία πρόσθωσης, η οποία θυμίζω ότι είναι η γωνία η οποία σχηματίζεται από μια νοητή ευθεία η οποία ενώνει την επιφάνεια με τον ήλιο και την κάθετη στην επιφάνεια. Και προφανώς, όπως είπαμε, είναι ίση με 0 όταν ο ήλιος βλέπει κάθετα την επιφάνεια. Υπολογίζεται λοιπόν, αυτό είναι το σύμβολό της, το θήτα. Υπολογίζεται λοιπόν από το συνημείδωνο της γωνίας β, όπου β είναι η κλίση της επιφάνειας, επί το συνημείδωνο της γωνίας θζ, της ηλιακής ζενιθιακής γωνίας, συν το ημίτονο της β επί το ημίτονο της θζ, επί το συνημείδωνο της διαφοράς. Πιανού πράγματος? Της αζιμούθιας γωνίας του ήλιου μείον της αζιμούθιας γωνίας της επιφάνειας. Εφόσον είναι σταθερή η επιφάνεια, το γάμα είναι σταθερό. Το γάμα S όμως αλλάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όπως επίσης και το θήτα Z, άρα η γωνία πρόσθωσης είναι μια γωνία η οποία μεταβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εάν η επιφάνεια έχει νότιο προσανατολισμό, το γάμα δηλαδή είναι ίσο με 0, υπολογίζεται λοιπόν, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τον προσανατολισμό της επιφάνειας, εφόσον η επιφάνεια ούτως ή άλλως κοιτάει προς τον νότο. Τώρα, για μία συγκεκριμένη ώρα και μέρα, δηλαδή όταν βρίσκομαι στο ηλιακό μεσημέρι και στην ησημερία, όπου στην ησημερία, θυμίζω, η ηλιακή απόκληση είναι ίση με 0, έχω ίση διάρκεια ημέρας και νύχτας, τότε η γωνία πρόσθωσης μπορεί εύκολα να υπολογιστεί ως η διαφορά του γεωγραφικού πλάτους της περιοχής μείον την κλίση που έχει η επιφάνεια. Γεωγραφικό πλάτος μείον κλίση για την συγκεκριμένη ημέρα. Αυτό που έχει νόημα, είπαμε, και για τις επιφάνειες όταν βρίσκονται υπό κλίση, είναι να μπορούμε να υπολογίσουμε πότε ξεκινάει να βλέπει ήλιο και πότε σταματάει να βλέπει τον ήλιο η επιφάνεια. Είναι δύο περίοδοι οι οποίοι διαφέρουν από την πραγματική ανατολή και δύση του ήλιου. Άρα, οι ηλιακές γωνίες ανατολής και δύσης για μία κεκλειμένη επιφάνεια λαμβάνονται λοιπόν από την ίσωση αυτή εδώ, που είναι η ελάχιστη τιμή, δηλαδή η ωριαία γωνία ανατολής ή δύσης για την επιφάνεια, είναι ίση με την ελάχιστη τιμή από αυτούς τους δύο υπολογισμούς.
από το ωμέγα-S, άρα πρέπει να έχετε υπολογίσει το ωμέγα-S και να έχετε υπολογίσει και το τόξο συνημητώνου πιανού πράγματος μείον της εφαπτωμένης φ μείον β, το φ είναι το γεωγραφικό πλάτος, το β είναι η κλίση, επί την εφαπτωμένη της ηλιακής απόκλησης. Όποια από αυτά τα δύο νούμερα είναι το ελάχιστο, το μικρότερο, αυτή είναι η ανατολή και δύση της επιφάνειας. Αυτό προφανώς συμβαίνει γιατί είπαμε ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχω ανατολή και δύση μπροστά από την επιφάνεια, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχω ανατολή και δύση πίσω από την επιφάνεια. Άρα σε κάποια περίοδο του έτους είναι μικρότερη αυτή η τιμή σε σχέση με αυτόν τον υπολογισμό. Κατανοητό? Κάποια ερώτηση? Η τελευταία γωνία, η ηλιακή γωνία ανατολής και δύσης, μια επιφάνεια προσανατολισμένη στον νότο. Ναι, πολύ σωστά, γωνία. Σωστά. Τώρα, να δούμε λίγο τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ηλιακής ακτινοβολίας. Είπαμε και στην αρχή λοιπόν ότι δεν έχουμε διαθέσιμες μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας σε πολλά μέρη, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων μετρήσεων ή αξιόπιστων τιμών ηλιακής ακτινοβολίας. Γι' αυτό το λόγο όλα αυτά τα χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν ηλιακή ακτινοβολία ή ηλιακή ενέργεια με διάρκεια μιας ώρας, μιας μέρας, ενός μήνα σε διάφορες περιοχές. Τα μοντέλα αυτά βασίζονται, είναι είτε εμπειρικά μοντέλα τα οποία βασίζονται σε μετρήσεις ή εκτιμήσεις, ή είναι ατμοσφαιρικά όπως είπαμε, τα οποία βασίζονται στη δομή της ατμόσφαιρας, δηλαδή αναλύεται η δομή της ατμόσφαιρας, ποια είναι η απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας έξω από την ατμόσφαιρα. Σας έχω πει ότι ο υπολογισμός ηλιακής ακτινοβολίας έξω από την ατμόσφαιρα είναι ξεκάθαρος. Άρα για να μπορέσω εγώ να υπολογίσω με κάποιο τρόπο ηλιακή ακτινοβολία σε μια επιφάνεια πάνω στη Γη, αρκεί να ξέρω πόσο θα μειωθεί η ηλιακή ακτινοβολία κατά την πορεία της μέσα στην ατμόσφαιρα. Αυτός είναι ο στόχος. Εκεί βασίζονται βασικά και αυτά εδώ τα μοντέλα. Θα δούμε δύο-τρία μοντέλα τα οποία χρησιμοποιείται και στο εργαστήριο, κυρίως για αυτό το λόγο. Παρόλο που αυτά τα μοντέλα δεν είναι τα καλύτερα μοντέλα από αυτά τα οποία υπάρχουν. Το πρώτο λοιπόν είναι το μοντέλο καθαρού ουρανού, hotel. Λέγεται καθαρού ουρανού γιατί δεν λαμβάνει υπόψη του την περίπτωση της νέφωσης. Άρα κάνει τον υπολογισμό για κάθε μέρα, για όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη την περίπτωση όπου θα είχα νέφωση. Είναι ένα εμπειρικό λοιπόν μοντέλο, το οποίο όπως είπαμε υπολογίζει την ηλιακή ακτινοβολία στις συνθήκες καθαρού ουρανού. Έχει αναπτυχθεί λοιπόν από το hotel και έχει δημοσιευθεί συγκεκριμένη δημοσίευση το 1976. Το 1976. Μπορώ λοιπόν να υπολογίσω, το G είναι το σύμβολο το οποίο χρησιμοποιούμε για να συμβολήσουμε την ηλιακή ακτινοβολία από τον ήλιο. Τα σύμβολα τα οποία γενικότερα χρησιμοποιούμε είναι το G, το οποίο εκφράζει ηλιακή ακτινοβολία όπως αυτή έρχεται από τον ήλιο, σε βάτα τετραγωνικό μέτρο. Είναι το Y, όπου το Y είναι η ηλιακή ενέργεια που παίρνω εγώ από τον ήλιο, με διάρκεια το πολύ μιας ώρας, μέχρι μια ώρα δηλαδή, όπου αυτό θα το δείτε και σε βάτ ανά τετραγωνικό μέτρο, όταν βέβαια έχει διάρκεια μιας ώρας, είναι βατόρα ανά τετραγωνικό μέτρο, έτσι. Και το ήτα, το οποίο το χρησιμοποιούμε ως σύμβολο όταν θέλουμε να εκφράσουμε μεγαλύτερης διάρκειας ηλιακή ενέργεια, δηλαδή είναι σε βατόρες ή ανά τετραγωνικό μέτρο ή κιλοβατόρες συνήθως ανά τετραγωνικό μέτρο και αναφέρεται σε ημερήσια βάση, σε διάρκεια μήνα, σε διάρκεια έτους. Είναι το σύμβολο το οποίο χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε λοιπόν μηνιαίες τιμές, ημερήσιες τιμές,
το γιώτα οριές τιμές ηλιακής ενέργειας και το G στιγμιαίες τιμές ηλιακής ακτινοβολίας. Το G λοιπόν με δείκτη C για καθαρή ημέρα, clear day, και δείκτη B από το άμεση ακτινοβολία, το beam radiation, υπολογίζεται σε σχέση με τι? Σε σχέση με την ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται μία επιφάνεια η οποία βρίσκεται έξω από την ατμόσφαιρα και το νη σημαίνει κάθετη στην ηλιακή ακτινοβολία. Άρα έχω εγώ λοιπόν τη γη, εδώ είναι η ατμόσφαιρα, εδώ είναι ο ήλιος και έχω τοποθετήσει μία επιφάνεια η οποία βλέπει κάθετα τον ήλιο. Σε αυτό εδώ λοιπόν το σημείο υπολογίζω την ηλιακή ακτινοβολία από το G με δείκτη O και N. Το N από το normal, κάθετη δηλαδή στις ακτίνες του ήλιου. Επί το συνημείτονο της ηλιακής ζενιθιακής γωνίας, επί το ταφ-B. Το ταφ-B λοιπόν είναι ένα δείκτης ακτινικής μεταφοράς, ο οποίος εκφράζει το λόγο της άμεσης ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο στην επιφάνεια της Γης, στην αντίστοιχη τιμή στο όριο της ατμόσφαιρας. Πολλαπλασίασα με το συνημείτονο θ-Z για να κάνω την επιφάνεια αυτή να μετατρέψουν ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο. Εντάξει. Πολλαπλασίασα δηλαδή αυτό εδώ το γινόμενο, ουσιαστικά ανάγει την ηλιακή ακτινοβολία με τη γεωμετρία φυσικά από μια επιφάνεια η οποία βρίσκεται κάθετα στην ηλιακή ακτινοβολία σε μια οριζόντια επιφάνεια. Και το ταφ-B είπαμε εκφράζει το λόγο της άμεσης ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο στην επιφάνεια της Γης, άρα μιλάμε για την επιφάνεια της Γης. Είναι με λίγα λόγια το ποσοστό, αν θέλετε, μείωσης ηλιακής ακτινοβολίας από την ατμόσφαιρα, έξω από την ατμόσφαιρα, μέχρι την επιφάνεια της Γης. Αυτό εκφράζει. Αυτό λοιπόν το ταφ-B, αυτός ο δείκτης ακτινικής μεταφοράς, υπολογίζεται, σύμφωνα λοιπόν με το HOTEL, με το συγκεκριμένο μοντέλο, από τη συγκεκριμένη εξίσωση, όπου μέσα βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες παράμετροι οι οποίοι υπολογίζονται σε σχέση με τι, σε σχέση με το ύψος, το υψόμετρο του τόπου. Το ταφ-B λοιπόν είναι ίσο με α0 συν α1 επί E εις τιμίον K δια συνημείτονο θ-Z, το συνημείτονο της ηλιακής ζενιθιακής γωνίας. Το α0 λοιπόν είναι ίσον με r0 επί α2 και το α1 είναι r1 επί α3, όπου το r0 και το r1 είναι διορθωτικοί συντελεστές οι οποίοι χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς ανάλογα με την εποχή και το γεωγραφικό πλάτος του τόπου. Και μας δίνει λοιπόν ένα πίνακα όπου ανάλογα με το που βρισκόμαστε σε τροπικό κλίμα, σε μέσα γεωγραφικά πλάτη, βόρεια πλάτη, σε μέσα γεωγραφικά πλάτη χειμώνα, καλοκαίρι, βόρεια πλάτη καλοκαίρι και τροπικό κλίμα. Εντάξει. Επιλέγω λοιπόν ανάλογα με την περιοχή και την περίοδο αυτούς τους συντελεστές για να υπολογίσω το α0 και το α1 και να βρω το δίκτυο ακτινικής μεταφοράς. Βλέπετε εδώ πέρα επίσης χρειάζεται το κάπα, όπου το RK το παίρνω πάλι από τον πίνακα και το K1 τελικά καταλήγει να είναι μια παράμετρος η οποία βρίσκεται σε σχέση με το υψόμετρο του τόπου, το οποίο όμως το έχω τοποθετήσει σε χιλιόμετρα. Εντάξει, είναι τοποθετημένο σε χιλιόμετρα. Είναι
ένας αδιάστατος αριθμός, ο οποίος πολλαπλασιάζει λοιπόν, όπως είπαμε, ο οποίος πολλαπλασιάζει την ηλιακή ακτινοβολία έξω από την ατμόσφαιρα σε μια οριζόντια επιφάνεια και με αυτόν τον τρόπο εκτιμάω, χωρίς να έχω λάβει υπόψη μου καθόλου τυχόν έφωση, την ηλιακή ακτινοβολία πάλι σε οριζόντια επιφάνεια, αλλά τοποθετημένη στην επιφάνεια της Γης. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε πάλι μετά.